I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and tweaked and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, soup kind of happiness that gets me out of doses. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic gets me out of doses. He travelled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word, and all would say, "There goes a clever gent." When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me. Τι έγινε? Τι έπαθες? Τι ξέρω, λέω το τέλειο. Εξήγησέ μου, είμαι σίγουρη ότι έχει κάτι να κάνει με Αγγλία και αυτό που βλέπω μπροστά μου. Ναι. Αν κρίνω από κάποια πράγματα, τέλος πάντων, εδώ και από τη μουσική και όλα. Ναι. Τι είσαι? Λοιπόν, είμαι οριακά Mary Poppins. Πολύ οριακά, αλλά και λίγο εντελώς. Ναι, η κυρία μας. Και τέλος πάντων, θα πάω Λονδίνο. Ναι. To the London Library, η βιβλιοθήκη. Α, και εσύ είσαι βιβλία. Ναι. Έλα, σταμάτα. Ναι. Ούτε συνονιμένα να ήσασταν. Ναι. Χαίρομαι που διαβάζει νεολαία. Όντως. Και θα πάω σε ένα event που είναι ένα reading και θα διαβάσουν το βιβλίο Mary Poppins. Α, οπότε εσύ δεν το διαβάσεις εσύ. Όχι. Εσύ θα το ακούσεις. Ναι. Βαθμολογήστε. Μπράβο σου! Supercalifragilist είναι. Ναι! Ναι. Supercalifragilist είναι. Ναι. Όντως. Πώς αισθάνεσαι τώρα που τα βλέπεις αυτά? Σούπερ! 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 Έλα, Σέβη! Κοίταξε. Δεν ήξερα ότι κοίταξε. Άμα ήταν σαν ντυνόμουν και εγώ θεατρικός χαρακτήρας και θα ερχόμουν εδώ για να πάρω κι εγώ 5. Έτσι το βλέπω. Εντάξει, βέβαια, τις έβαλε ένα 2 από το 1. Γιατί μ' αρέσει η προσπάθειά της, αλλά δεν ήξερα ότι πρέπει να ντυθούμε θεατρικοί χαρακτήρες, αλλιώς θα είχα ντυθεί κι εγώ. Δεν πρέπει. Η κακιά μάγισσα του παραμυθιού θα είχα ντυθεί. Για να έπαιρνα κι εγώ 5. Είναι ωραία. Σαν να πήγε σε ένα βεστιάριο και να είπε, δώσε μου τη Mary Poppins και θα το βάλω στο τηλεπαιχνίδι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν μιλάω σε σένα, καταρχήν. Αλλά, ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πήρε, είναι κάτι το οποίο έφτιαξε. Δεν υπάρχει πουθενά να πάω να το πάρω και να λέω ότι θέλω να τη δω σαν Mary Poppins. Εντάξει, εγώ το βλέπω πραγματικά, λες και πήγε σε ένα βεστιάριο και πήρε ένα θεατρικό κουστούμι και το έφερε εδώ. Αυτό βλέπω. Εγώ με τα δικά μου μάτια. Σέβη, αντικειμενικά πρόκειται ποτέ να βαθμολογήσει, γιατί δεν το βλέπω. Δεν μιλάω σε σένα. Τι να απαντήσω σε σένα. Εσύ θεωρείς ότι η Σέβη δεν βαθμολογεί αντικειμενικά? Πιστεύω πως καμία, όλες βασικά το πιστεύουμε αυτό, ότι δεν βαθμολογεί αντικειμενικά. Όλες? Ναι, όλες δεν το πιστεύουμε. Όλες το πιστεύετε? Εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω αν βαθμολογεί αντικειμενικά. Πάντως θεωρώ ότι το προσωπικό στοιχείο, όσο και να θέλουμε να κρίνουμε στυλ, ο άνθρωπος είναι πάντα πίσω από όλα, οπότε κάπως επηρεάζει τη βαθμολογία. Ναι, αλλά όχι κάθε φορά. Κάθε φορά. Μιλάς για μένα. Ναι, ρε αγάπη μου. Α, ενώ εσύ δεν κρίνεις κάθε φορά εμένα με βάση αυτό. Μόνο εγώ κρίνω εσένα ή π.χ. την Σοφία. Α, γιατί τώρα μιλάς, ενώ εσύ δεν το κάνεις καθόλου, ποτέ. Μερικές φορές, ακόμα και αν δεν μ' αρέσει, θα σκεφτώ ότι μπορεί να είναι αυτό το στυλ σου, ξέρω εγώ, και θα αρχίσω να κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, όχι άμα μ' αρέσει ή όχι. Ναι. Μα εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το κάνω γιατί έχω κάτι προσωπικό. Την κοπέλα ούτε καν την ξέρω. Δεν την ξέρω την κοπέλα καν. Εντάξει, δεν έχω κάτι, κάτι προσωπικό μαζί τη. Κατάλαβες το σχόλιο που έκανα. Το εγκέφαλό σου το καταλαβαίνει. Λέω, εγώ αυτή τη στιγμή είναι σαν να κρίνω. Αυτό είναι ένα θεατρικό κουστούμι. Τι δεν καταλαβαίνει ο εγκέφαλός σου που είναι σε προσβλητική. Καθόλου. Μα δεν καταλαβαίνει. Δεν θα μιλάς έτσι. Μα δεν καταλαβαίνει τι λέω. Εγώ είπα ότι είναι σαν να έφερε εδώ πέρα ένα θεατρικό κουστούμι και πρέπει εγώ τώρα να κρίνω το θεατρικό κουστούμι. Δεν μιλάω άλλο κιόλας. Τι ήθελα να δύο. Ήθελα να πω ότι έχει κάποιο επιχείρημα τη συγκεκριμένη στιγμή. Λέει το δικό της επιχείρημα. Έτσι δεν είναι? Είπε το επιχείρημα ότι είναι θεατρικό. Σωστά. Το κουστούμι. Αυτό είπε ένα επιχείρημα. Λέω απλά. Μα δεν είναι κουστούμι.
Όχι, και, ότι έχει επιχείρημα. Μου μεταφράζεις τώρα τι... Ναι, ναι, έβη. Όχι, χάρη της παρεξήγησης που πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί αυτό. Το κοστούμι της Mary Poppins δεν ήταν έτσι. Η στολή, ναι, δεν θεωρείται στυλ, με αυτή την έννοια. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εκεί που πάει μπορεί να ταιριάζει και στολή να φορέσει κάποιο. Θα σου πω εγώ γιατί δεν μπορείς να είσαι wow. Γιατί όταν εγώ ερχόμουν εδώ πέρα θεατράλε, μου τη λέγανε όλοι. Τι να σου πω. Δηλαδή, εσύ τώρα βάζεις δύο επειδή ήρθε θεατράλε και. Ότι είναι θεατράλε. Ειδικά στα θέματα και. Βέβαια, ναι, τι, πώς. Στη Σοφία. Θα ντυθώ νυχτερίδα στο επόμενο και θα δείτε. Μάλιστα. Μέσος όρος. Σε θέλω πολύ ψύχρεμη τώρα, Σοφία. Για να ακούσω. Μέσος όρος από τα κορίτσια. Τρία. Καινούριο νούμερο. Ναι! Μετράμε! Μετράμε κιόλας! Thank you! Let's go! Let's go, Sophia! Πάμε! Αντιάμω!